Λοιπόν, να φύγουμε από, την, από το αυτοκίνητο που αλλάζει χρώμα και να σας πάω στην κυρία Μπράιαν. Μπράιαν Ρουσίλο. Ναι, η κυρία αυτή είναι μια γυναίκα που αν τη συναντήσετε στον δρόμο, ένα πολύ ωραίο κορίτσι, και τολμήστε να της πείτε κάτι που να ξεπεράσει το όριο, να είστε σίγουροι ότι θα φάτε πολύ ξύλο. Για ποιο λόγο? Είναι μαχήτρια στο MMA, στην πάλη. Αλλά έχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει? Έχει μεγάλο στήθος. Σιλικονούχο? Όχι, είναι δικό της. Δικό της κανονικά. Είναι δικό της γιατί προσπαθεί να το ξεμπερδευτεί. Άμα ήταν σιλικονούχο, θα πήγαινε να βγάλει τις σιλικόνες και τελείωσε η ιστορία. Να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει για την κυρία η οποία έχει πρόβλημα με το στήθος της. Η οποία, εάν την πετύχετε στο δρόμο σας και αν την πειράξετε και ξεπεράσετε το όριο, είναι σίγουρο ότι θα φάτε πολύ ξύλο, πιστέψτε με. Δείτε και θα καταλάβετε. Η 29χρονη Μπράιαν Ρουσίλο αγωνίζεται στην πάλι MMA, αλλά έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα τεράστια στήθη της προσθέτουν βάρος, έτσι οι συναθλήτριές της είναι πιο σωματώδεις από αυτήν. Κάνει τα πάντα για να δυνατήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Της έχουν προτείνει τους πιο τρελούς τρόπους, όπως να τα λείψει με κρέμα αντεμαχιγιάζ και να μπει στη σάουνα, ή να βάλει κρέμα για αιμορροίδες και να τα δέσει έτσι ώστε να χάσει πόντους. Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν έπιασε και έτσι τη στερεί τη δυνατότητα να πάρει το κύπελο, αφού θεωρεί ότι είναι πολύ καλή μαχήτρια στο MMA. Κάποτε την ευχαριστούσε να έχει μεγάλα στήθη, αφού δούλευε μπαργούμαν, έπινε πολύ και έκανε ζωή χαρισάμενη. Τώρα πια έχει πρόβλημα. Τι να πούμε πια για τα προβλήματα των γυναικών. Άλλες τα έχουν και τα χαίρονται και άλλες θέλουν να τα ξεμπερδευτούν. Άβυσος η ψυχή των γυναικών. Δεν ξέρω, είναι ένα πώς πολύ σου ωραίο κορίτσι. Η Μπράιαν. Είναι πολύ όμορφο κορίτσι και είναι σίγουρο ότι αν τη συναντήσει στον δρόμο, κάτι θα πεις. Ειδικά για το συγκεκριμένο σημείο, ειδικά θα το σχολιάσεις. Θα το σχολιάσεις 100%. Και βέβαια είναι σίγουρο ότι επίσης πάλι θα φας πολύ ξύλο. Μήπως όμως είναι λίγο χαζούλα, διότι για να κάθεται να βάζει κρέμες για αιμορροίδες και ντεμακιγιάζ. Ποιος είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι κουλό. Εγώ την εντύπωση ότι το IQ του δεν είναι τόσο υψηλό. Λόγω χρώματος μαλλιού. Μου τι λες τώρα, ή μου φαίνεται. Όχι, ρωτάω εγώ, γιατί δεν ξέρω. Όχι, δεν είπα εγώ τίποτα. Για το ξανθό, είπα για τις κρέμες. Εγώ πάντως ρωτάω. Λέω, λόγω χρώματος. Όχι. Λόγω χρώματος δεν είναι. Συγγνώμη, το βάρος, δηλαδή, εδώ τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, γίνεται πιο αδύνατο, γιατί το στήθος γίνεται κιλά. Όχι, κοίτα να σου πω. Υπάρχουν, προφανώς, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σαν μαχήτρες έχουν κάποιες κατηγορίες. Δηλαδή είναι π.χ. αυτή 60 κιλά και η άλλη που είναι 60 έχει πιο πολύ μυϊκό όγκο. Αυτή έχει βάρος από το στήθος. Δηλαδή άμα το κάθε στήθος ζυγίζει. Πόσο το κόβεις τώρα αυτό? Κάνα κιλό. Κάνα κιλό, τέλος πάντων το καθένα. Και παραπάνω είναι από ό,τι τα βλέπω. Τις προσθέτει. Οι άλλες έχουν πιο μεγάλους μυς προφανώς και αυτή το βάρος το παίρνει με το στήθος. Πώς περπατάει αυτή, δεν την παίρνει το βάρος μπροστά? Δηλαδή δεν έχει θέμα. Δηλαδή εσύ γυναίκες πώς το... Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα για να σου απαντήσω. Α, ναι, εντάξει. Οπότε δεν πάω. Άμα έχεις καμιά φίλη και θες να τη ρωτήσεις. Θα την πάρουμε τηλέφωνο την ίδια. Ναι, ναι. Να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί και περπατάει ή πέφτει κάτω. Δηλαδή είναι θέμα βαρύτητας. Έχει πρόβλημα όμως η κοπέλα. Δεν μπορεί να πάρει το κύπελο. Πω, πω, κατά συγχυθεί, πω, πω. Εδώ ειδικά. Να δεις τι έχει να γίνει.